70 χρόνια από τη μάχη του Στάλιγκραντ. Ο σοβιετικός λαός, με τη θυσία του στη μάχη του Στάλιγκραντ, δεν όσισε μόνο την πατρίδα του. Άλλασε συνολικά την πορεία του πολέμου και οδήγησε στη συντριβή του φασισμού. Πολέμησε για λογαριασμό όλων των ελεύθερων ανθρώπων. Οι υπερασπιστές του Στάλιγκραντ πολέμησαν για λογαριασμό όλων των λαών που υπέφεραν κάτω από τη γερμανική κατοχή. Το καλοκαίρι του 1942, ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται υπό ναζιστική κατοχή. Ο ναζιστικός στρατός είναι αίτητος. Η Μόσχα και το Λένιγκραντ είναι υπό πολιορκία. Χιλιάδες εργάτες στις κατεκτημένες περιοχές δούλευαν για λογαριασμό της ναζιστικής βιομηχανίας. Ο στρατός κατοχής αρπάζει τις παραγωγικές πηγές και τις οργές όλων των λαών της Ευρώπης, οδηγώντας τους στην πείνα. Το σύνολο σχεδόν του γερμανικού στρατού έχει εισβάλει στη Σοβιετική Ένωση με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ανοίγουν ακόμα το δεύτερο μέτωπο στην Ευρώπη. Αν δούμε ότι η Γερμανία κερδίζει τον πόλεμο, οφείλουμε να βοηθήσουμε τη Ρωσία. Και αν δεν κερδίζει η Ρωσία, οφείλουμε να βοηθήσουμε τη Γερμανία. Και με τον τρόπο αυτό, ας τους αφήσουμε να σκοτώσουν όσο περισσότερους μπορούν. Χάρι Τρούμαν, 1942. 17 Ιουλίου του 1942, ο γερμανικός στρατός επιτίθεται στο Στάλιγκραντ, πόλη στρατηγικής σημασίας στην όχθη του Βόλγα. Αν πέσει το Στάλιγκραντ, ανοίγει ο δρόμος για τη βιομηχανική περιοχή του Ντον, του Βόλγα και των μετρελοπηγών του Καυκάσου. Μια νίκη των Γερμανών στο Στάλιγκραντ μπορούσε να είχε καθοριστική σημασία για τη συνέχεια του πολέμου. Με 5 γερμανικές στρατιές, μία ρουμάνικη, μία ιταλική και μία ουγγρική, οι Γερμανοί εισβάλλουν στο Στάλιγκραντ και καταλαμβάνουν το 70% της πόλης. Με στρατιωτικούς βομβαρδισμούς, η αεροπορία μετατρέπει το Στάλιγκραντ σε ένα σωρό από ερείπια. 40.000 άμαχοι σκοτώνονται από τους βομβαρδισμούς. Όμως η μάχη μέσα στα ερείπια της πόλης θα αποδειχθεί καταστροφική για τους Γερμανούς. Οι στρατιώτες της 62ης στρατιάς, ενωμένοι με τον οπλισμένο λαό της πόλης, άντεξαν αμυνόμενοι ενάντια σε έναν υπεράριθμο στρατό. Οχυρωμένοι σε μια μικρή λωρίδα γης, εφοδιαζόμενοι μέσω του ποταμού Βόλγα, κόντρα σε κάθε προγνωστικό, θα σώσουν την πόλη. Μέσα στο Στάλιγκραντ, η μάχη θα λάβει την πιο άγρια μορφή. Τάγματα και μεραρχείς που σε άλλες μάχες πολεμούσαν για χιλιόμετρα, στο Στάλιγκραντ πολεμούσαν για ένα κτίριο. Μέσα στους δρόμους της πόλης, μέσα στα βομβαρδισμένα εργοστάσια, οι Γερμανοί και οι Σοβιετικοί πολλές φορές πολεμούσαν με έναν όροφο διαφορά. Δρόμο το δρόμο, κτίριο το κτίριο, μέτρο το μέτρο. Ο σιδηροδρομικός σταθμός, το εργοστάσιο Τρακτέρ, το σπίτι του Παυλό, το ύψος 102, είναι λίγες από τις ηρωικές ιστορίες που γράφτηκαν μέσα στην πόλη. Η αυτοθυσία του Σοβιετικού λαού, που πολεμούσε για δίκαιο σκοπό, για την πατρίδα του και το ψωμί του, έκανε πραγματικότητα το σύνθημα της Σοβιετικής κυβέρνησης. Ούτε βήμα πίσω. Τον Νοέμβριο του 1942, ο Σοβιετικός στρατός, υλοποιώντας το σχέδιο Ουρανός, επιτίθεται βόρεια και νότια του Στάλιγκραντ. Αποκόβει τον ανεφοδιασμό των Γερμανών από την ξηρά. Εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες βρίσκονται περιπλοκομένοι μέσα στην πόλη. Ο ανεφοδιασμός από αέρα θα αποτύχει, όπως και κάθε προσπάθεια για λύσιμο της πολιορκίας. Μετά από τρεις μήνες πολιορκίας, χωρίς εφόδια, ο στρατάρχης Πάουλους θα παραδώσει τη μέχρι τότε αίτητη έκτη στρατιά. Ήτανε 2 Φλεβάρι 1943. Εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες, νεκροί και εχμάλωτοι, θυσίασαν τη ζωή τους για τα συμφέροντα του γερμανικού κεφαλαίου. Η νίκη στο Στάλιγκραντ άλλαξε συνολικά την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από το Στάλιγκραντ και μετά, οι Γερμανοί βρίσκονται σε φάση άμυνας και υποχώρησης.
Η νίκη του Στάλινγκραντ ήταν που ανάγκασε τους Δυτικούς να ανοίξουν με καθυστέρηση το δεύτερο μέτωπο του πολέμου στην Νορμανδία. Η νίκη στο Στάλινγκραντ ήταν νίκη για όλους τους λαούς που ζούσαν υποκατοχήν και αντιστέκονταν σε όλη την Ευρώπη στα μετώπιση του γερμανικού στρατού. Οδήγησε στην τελική συντριβή και στη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Εβδομήντα χρόνια μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα του κεφαλαίου θέλουν να εξισώσουν τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Αυτοί που δημιουργούν τους πολέμους και καταστρέφουν χώρες. Αυτοί που εξαθλιώνουν τον ελληνικό λαό. Αυτοί που καταστέλουν κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Αυτοί που διώκουν πολιτικούς χώρους. Αυτοί που προωθούν τον ρατσισμό. 70 χρόνια μετά, οι πολιτικοί απόγονοι των Ναζί προκαλούν τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τιμή στους ήρωες του Στάλινγκραντ. Αντίσταση στη φασιστικοποίηση της δημόσιας ζωής. Το φασισμό θα αρχίσει να αγώνες λαϊκοί.